Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο καλοκαίρι για μια ακόμα φορά με κλειστά τα σχολεία επιλέγουν να νομοθετήσουν σημαντικά ζητήματα χωρίς να λαμβάνουν κατά την άποψή μας υπόψη κανένα από τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα οποία αναλυτικά ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στην τελευταία συνάντηση με την πολιτική ηγεσία στις 17 του Ιούλη. Μια συνάντηση που δυστυχώς ο Υπουργός Παιδείας ήταν για μια ακόμα φορά απών. Σε ένα ακόμα νομοσχέδιο, λοιπόν, δεν βλέπουμε τίποτα για το μεγάλο θέμα της καθημερινής διαβίωσης των χιλιάδων εκπαιδευτικών που εργάζονται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης, εκτός αν νομίζει κάποιος ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα 770 ευρώ του εισαγωγικού μισθού, που πολλές φορές είναι λιγότερα και από το ενίκιο που αναγκάζεται να πληρώσει. Δεν βλέπουμε κανένα μέτρο στήριξη των 52.000 απολυμέρων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν πάλι το γολγοθά της εξέπρεσης κατοικίας, εκτός αν θεωρούμε τιμητικό το 2024 συνάδελφοι και συναδέλφες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα παιδιά του ελληνικού λαού να κοιμούνται σε σκηνές, ξαπλώστες και αυτοκίνητα. Δεν βλέπουμε τίποτα ούτε καν για το θέμα της 9 μήνες άδειας ανατροφής που μόνο οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται, κάτι που κατά τη γνώμη μας αποτελεί ντροπή για το 2024. Σε ένα ακόμα νομοσχέδιο δεν βλέπουμε τίποτα για το θέμα της θωράκισης των κτηριακών υποδομών των σχολείων, που είναι πραγματικά στο κόκκινο, και αν δεν πάρθουν μέτρα, προειδοποιούμε ότι θα υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχουμε όμως ένα νομοσχέδιο που επαναλαμβάνει και επικαιροποιεί νομοθετικές ρυθμίσεις, στις οποίες έχει καταγραφεί η αντίθεση των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα η διετή παραμονή των νεοδιόριστων τόπων διορισμού, οι τοπικές προκηρύξεις για προσλήψεις αναπληρωτών, τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής τελεχών και άλλα. Έχουμε ένα ακόμα νομοσχέδιο που στο εισαγωγικό του μέρος ξεκινάει πάλι με έβυχες λέξεις και μεγάλες δηλώσεις περί αναβάθμισης της εκπαίδευσης, περί ψηφιακού σχολείου, αντιμετώπισης ανισοτήτων, στήριξης εκπαιδευτικών κτλ. Και καταλήγει όμως ξανά στο περιεχόμενό τους και στις επιμέρους του διατάξεις να κινείται στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο της ακόμα μεγαλύτερης ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας της εκπαίδευσης, της λογικής κόστους-οφέλους και της προσπάθειας κατηγοριοποίησης σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, για να είμαστε και αποδεκτικοί για αυτά που λέμε. Στο άρθρο 4 προωθούνται οι λεγόμενες ψηφιακές φροντιστηριακές τάξεις, ουσιαστικά ως υποκατάστατο της διαζώσης ενισχυτικής διδασκαλίας, τη στιγμή μάλιστα που εξακολουθούν να μην έχουν όλα τα παιδιά ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές, χωρίς καμία ουσιαστική και παιδαγωγική τεκμηρίωση για ζητήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει μία σύγχρονη πλατφόρμα, ειδικά για μαθητές και μαθήτριες 5ης και 6ης δημοτικού, που δύναται να επεκταθεί και σε άλλες τάξεις. Μάλλον και σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Παιδείας βλέπει τις προσλήψεις ως κόστος και παραβλέπει διδακτικά παιδαγωγικά σοβαρά ζητήματα. Ταυτόχρονα, στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες για την απόσπαση εκπαιδευτικών μέσα από τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα. Στο άρθρο 4 για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό εισάγεται και εδώ η λογική της ιδιωτικοποίησης δομών και υπηρεσιών του δημόσιου σχολείου, που διαπερνά πάρα πολλά άρθρα του νομοσχεδίου και προβλέπεται αυτή να γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, προφανώς κατά παραγγελία των δικών τους απαιτήσεων. Στο άρθρο 5 για τις περιπτώσεις έγκρισης αυτόνομης τάξης γυμνασίου σε δυσπρόσιτα μέρη προβλέπεται και εδώ εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα μαθήματα που δεν καλύπτονται και ψηφιακή, δηλαδή άλλη μια φορά, υποκατάσταση της διαζώσης ζωντανής διδασκαλίας, ενώ το αίτημα και η αναγκαιότητα είναι να υπάρχουν παντού πλήρως στελεχωμένα σχολεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Και εκτιμάμε ότι η κατήσυχηση μιας τέτοιας λογικής πιθανόν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση σχολικών μονάδων, δημοτικών και νηπιαγωγείων στο μέλλον σε αυτές τις περιοχές. Στα άρθρα 6 και 7, για το εξαιρετική σημασία φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, συνεχίζει η αντίληψη του Υπουργείου να εμφανίζει ότι δήθεν αυτό αντιμετωπίζεται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ακόμα και ανώριμων καταγγελιών, και ως ένα ζήτημα που αφορά τάχα μου μόνο τον εκπαιδευτικό, ενώ αγνοούνται κοινωνικά, οικογενειακά, γενερσιουργά αιτία και η ανάγκη στήριξης πραγματικής των σχολείων και των εκπαιδευτικών από εξειδικευμένο προσωπικό. Μάλιστα, και εδώ γίνεται ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση υποβάθμισης της ευθύνης του κράτους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, με τη δυνατότητα σε ιδιωτικούς φορείς να μπαίνουν στα σχολεία και να υλοποιούν προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Στο άρθρο 14 για τις εξετάσεις του προγράμματος PISA του ΟΣΑ, προβλέπεται για πρώτη φορά αποζημίωση στους συντονιστές εκπαιδευτικούς και μάλιστα αναμαθητή, στην προσπάθεια προφανώς καθιέρωσης χρηματικών αντιτήμων σε μια διαδικασία που έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει στο διαχωρισμό των σχολείων. Βεβαίως, όταν τα αιτήματά μας αφορούν την κάλυψη δαπανών για πραγματικές ανάγκες των σχολείων, εκεί η απάντηση και η αποδόση μόνιμη είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Στο άρθρο 18 έχουμε αποθέωση της λογικής κόστους-οφέλους, ειδικά και αυτό φανερώνεται στις περιπτώσεις μαθητών που δικαιούνται κατοίκον διδασκαλία, με την προώθηση και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι δυνατόν, της τηλεεκπαίδευσης. Και σε τόσο ευαίσθητες, δηλαδή, περιπτώσεις μαθητών μας, να μπαίνει πάλι η λογική των περικοπών. Ακόμα επίσης, σε περιπτώσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με αναπηρία,
καθιερώνεται το υψηλότατο ποσοστό 75% για να θεμελιώσουν δικαίωμα απόσπασης και 80% για δικαίωμα μετάθεσης, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο πολλούς πάσχοντες, με στόχο και πάλι τον περιορισμό αυτών των κατηγοριών, με αποτέλεσμα, και αυτό το τονίζουμε, πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς να οδηγούνται ακόμα και σε παρέτηση. Στα άρθρα 45 και 46 προβλέπεται ότι φορείς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να παρέχουν ειδική αγωγή σε μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για άτομα άνω των 15 ετών. Αντί δηλαδή να ενισχυθεί επί της ουσίας η ειδική αγωγή, δίνεται και εδώ χώρος στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο άρθρο 47 αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια, ορίζεται ότι θα καλύπτονται με επιλογή κυρίως διευθυντών σχολείων. Πρόκειται για μια πλήρως αντιδημοκρατική διάταξη, διατηρώντας την απαράδεκτη δυνατότητα αντικατάστασης των αιρετών από το Υπουργείο Παιδείας και όχι από τους εργαζόμενους, από τις καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση παρέτησης κάποιου αιρετού. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί τις θέσεις και τις προτάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όπως για εφαρμογή αποκλειστικά του Προεδρικού Διατάγματος 1 του 2003 για τις εκλογές αιρετών, δηλαδή διαζώσεις εκλογές, κανονικές αντικαταστάσεις από τη λίστα υποψηφίων. Τέλος. Στα άρθρα 71 και 72 ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικούς φορείς να αναλάβουν ακόμα και το κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, αγνοώντας για μια ακόμα φορά, κατά τη γνώμη μας επιδεικτικά, τις προτάσεις της ΔΟΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως η επαναλειτουργία των διδασκαλίων. Τονίζουμε, κύριοι και κυρίες του Υπουργείου Παιδείας, ότι ο δρόμος της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, ο δρόμος της επικοινωνιακής διαχείρισης των μεγάλων προβλημάτων των σχολείων, ο δρόμος της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών και της κατασυκοφάντησης των αγώνων μας, συρθήκαμε πάνω από 15 φορές τα τελευταία χρόνια στα δικαστήρια επειδή διεκδικήσαμε δημόσιο δωρεάν αποκλειστικά σχολείο, είναι εντελώς αδιέξοδος και καλούμε την πολιτική ηγεσία να το καταλάβει, να δει την πραγματική εικόνα, τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου, να ακούσει τους εκπαιδευτικούς. Να ακούσει, το ξαναλέμε, τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Θα αναφερθώ στο ζήτημα που αναφέρθηκε εκνοθικώς και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Νομίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση σε σχέση με δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες. Φαντάζομαι τα έχει υπόψη της η πολιτική ηγεσία και τις δηλώσεις του Προέδρου των Ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Σχολείων, που ζητάνε στην ουσία κατάργηση του κλάδου των δασκάλων για τα ιδιωτικά σχολεία και ρευστοποίησή του μαζί με άλλες ειδικότητες στα δημοτικά. Κάτι το οποίο είναι στα ιδιωτικά δημοτικά, κάτι το οποίο είναι εντελώς αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό, δεν τεκμηριώνεται από καμία παιδαγωγική θεωρία, ως τάχα μου δήθεν λύση στην έλλειψη δασκάλων στα ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση αν το Υπουργείο προγραμματίζει, σκέφτεται, σχεδιάζει κάτι τέτοιο. Και επιτρέψτε μας, δεν είναι σωστό να υποκρίνονται οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη δασκάλων. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βγάζω απ' έξω τους απολυμμένους δασκάλους και δασκάλες που δούλεψαν τη φετινή χρονιά. Έχουμε πάνω από 5.000 άνεργους δασκάλους που είτε ήταν στις πίνακες των αναπληρωτών και δεν δούλεψαν, είτε είναι απόφοιτοι τα δύο τελευταία χρόνια από τα παιδαγωγικά τμήματα και εξαιτίας του καθεστώτος των κλειστών πινάκων δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε αυτούς τους πίνακες. Υπάρχουν, είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει ένα πλαίσιο καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων, έχουμε μαζικές παρεπτήσεις, έχουμε τέτοιες καταγγελίες και εικόνα τέτοια από συναδέλφους που έρχονται στη δημόσια εκπαίδευση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη, το πρόβλημα είναι οι συνθήκες εργασίας, το πρόβλημα είναι το καθεστώς, μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευθύνη της κυβέρνησης και όχι στο όνομα αυτό να δρομολογούνται πραγματικά καθ' υπόδειξη των εργοδοτών αντιπαιδαγωγικές, αντεργατικές διατάξεις, οι οποίες θα μας βγουν απέναντι. Σας ευχαριστώ πολύ.